Δημήτρης ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Ήξερε πάρα πολύ καλά να απολογνήσει το χώρο και το έκανε με μεγάλη επιτυχία. Αυτός είναι ο εισηγητής ενός καινούριου όρου, του όρου του κρατικοδίαιτου καλλιτέχνη και του κρατικοδίαιτου πολιτισμού. Όταν τα ακούς αυτό, λες, ναι ρε παιδί μου, γιατί να φέρουν το κράτος διάφορους οι οποίοι είναι τεμπέλητες και τραγουδάνε ή κάνουν θέατρο ή οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, επιτίθεται συνολικά σε όλο το φάσμα των θεάτρων, των ορχιστρών, των χορευτικών συγκροτημάτων, των φυσικών διοργανώσεων και οποιοδήποτε στον χώρο της τέχνης είχε την ελάχιστη έστω στήριξη του κράτους. Με αυτόν τον αφορισμό. Μπαίνουν όλοι λοιπόν στο ίδιο καλάθι. Γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος είναι σε αυτό το χώρο αξίζει ή πρέπει να στηριχτεί. Μπαίνουν όλοι όμως στο ίδιο καλάθι. Αγνοώντας την προσφορά σημαντικών δημιουργών και φορέων που μετουσίωσαν πραγματικά τη βοήθεια του κράτους σε πολιτιστικό θησαυρό και πολλοί από αυτούς έφεραν και λεφτά πίσω στην Ελλάδα από την παρουσία τους στο εξωτερικό, ανακατεύει το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν, το αμφιθέατρο του Σπύριου Βαγγελάτου, την ορχήστρα των χρωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, που επειδή έπρεπε αυτοί όλοι να απαξιωθούν ως κυφήνες που σπαταλούσαν τάχα το δημόσιο πλούτο, τους ανακατεύει με τους δικούς τους συμμετέρους, μικρούς και ασήμαντους, που επειδή ήταν στην προσωπική πολιτική πελατεία του κάθε υπουργού ή στο κόμμα που κυβερνούσε εκείνη τη στιγμή, στην αναλλαγή των κομμάτων αυτών των δύο στην εξουσία από το 1974 μέχρι τώρα, ανακατεύει λοιπόν αυτόν ο οποίος δεν έπρεπε να πάρει επιχορήγηση και είχε πάρει ένα σωρό λεφτά, με το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουρ και λέει όλοι αυτοί είναι τα κρατικοδίαιτα. Αυτό είναι το χειρότερο, αυτός ο φασισμός που κάνει όλα μία σούπα, τα κάνει όλα ένα χυλό και παίρνει η μπάλα τους πάντες. Σουβαλιάζουν λοιπόν με τους ανάξιους, με τους πανάξιους. Και δεν σταματάει εκεί. Ο κύριος Γεώργιος Λούκος, διευθυντής του Εθνικού Φεστιβάλ, πολύ πριν την κρίση, δούλεψε για την κρίση. Σταμάτησε τις ελληνικές παραγωγές. Πάρα πολλά ελληνικά θέατρα, παιδί μου, στην Επίδαυρο, να φέρουμε ξένους. Ένα φέρει ξένους, δεν θα έχουμε. Αλλά δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε και ελληνικές παραγωγές. Και αυτό έχει να κάνει με ό,τι έγινε στην Ελλάδα και σε όλους τους άλλους τομείς. Να σταματήσει η παραγωγική διαδικασία, να μην παράγουμε τίποτα. Να μην παράγουμε ιδέες, πάρα πολύ ωραίες, είναι η αγροτική περιοχή και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις εκδοτήσεις πώς προετοίμασαν την αγροτιά στο να μην είναι παραγωγική. Να κλείσουν τα όποια εργοστάσια είχαμε, να κλείσουν όποιες βιοτεχνίες είχαμε, να μην παράγεται τίποτα στην Ελλάδα, ούτε πολιτισμός και να δημιουργήσουμε έτσι λοιπόν εδώ στη χώρα μας τους λευκούς Κινέζους. Δηλαδή κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μισθό που παίρνουν οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή 1 ευρώ την ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η επίσημη με νόμο αμοιβή ενός ιστοποιού που μπορεί να χαρακτηριστεί ως, δύναται να χαρακτηριστεί ως ορομίσθιος, είναι 3,5 ευρώ την ώρα, χωρίς να πληρώνετε τις πρόβες. Δηλαδή μια παράσταση 2 ώρων, 7 ευρώ. 5 παραστάσεις τη βδομάδα, 35 ευρώ. 4 εβδομάδες το μήνα, 140 ευρώ. 3 μήνες, 4 μήνες θέλετε, το χειμώνα, μεγάλη επιτυχία, να παιχτεί. 560 ευρώ να ζήσεις το μισό χρόνο. Επισήμως, νομίμως, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους οπτικούς, εκεί θα πάνε όλα τα παιδιά.
πάει και ο καθηγητής του γυμνασίου, εκεί θα πάει και ο αρχιτέκτονας που δουλεύει στο δημόσιο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Από το πρώτο μνημόνιο κιόλας, το οποίο δεν τα έχουμε πει και για τις συντάξεις και...